Με αιχμή τον πτωχευτικό κώδικα, 150 δικηγόροι ζητούν με ανοιχτή επιστολή από την κυβέρνηση να υιοθετήσει προτάσεις τους, προκειμένου έτσι να αποφευχθούν ακόμη πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Ένας εκ των υπογραφώντων της επίμαχης επιστολής είναι και ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, δικηγόρος. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι απόψε κοντά μας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που δίνεται να ακουστεί και η φωνή των δικηγόρων σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που πλέον θα βιώσουμε και την επόμενη περίοδο που αφορά την πτωχευτική διαδικασία. Λοιπόν, κύριε Λυρίτση, ο πτωχευτικός κώδικας έρχεται για να αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη, που πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Διαφημίζεται, επικοινωνείται ως δεύτερη ευκαιρία, κομμένη και ραμμένη στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε οφειλέτη. Είναι έτσι ή στην πράξη κινδυνεύουμε να βρεθούμε ως κοινωνία μπροστά σε ένα τσουνάμι πτωχεύσεων? Μιλάμε για το τέλος της πρώτης κατοικίας. Είναι σαφές ότι η προστασία της κύριας κατοικίας πλέον τελείωσε ήδη από εχθές από την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα. Άλλωστε υπάρχει ρητή διάταξη στον νόμο με την οποία απαγορεύεται πλέον υποβολή νέων αιτήσεων υπαγωγής με τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει μπροστά μας ένα νέο τοπίο και αυτό το οποίο μας έχει, να το πω έτσι, στεναχωρήσει είναι ότι στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να επικρατήσουν λογικές επικοινωνιακής νίκης κάποιων, θάβουμε την πραγματικότητα, την οποία θα βιώσουν πολύ σύντομα οι πολίτες μας, καθότι πλέον δεν δύναται κανείς να προστατεύσει ένεκα των χρεών του και χρεών τους προς τις τράπεζες στην κύρια κατοικία. Το μόνο το οποίο παρέχεται με το νέο πλαίσιο και υπό ειδικές συνθήκες και εφόσον εκπληρώνονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι το δικαίωμα της στέγης, δηλαδή η δυνατότητα που έχει ο οφειλέτης αν είναι χαμηλών εισοδηματικών δεδομένων να διατηρήσει τη χρήση του ακινήτου καταβάλλοντας ένα ενίκιο για 12 χρόνια και στο τέλος της 12ετίας να επαναγοράσει το ακίνητό του στην αξία που θα έχει τότε. Εμείς με την επιστολή μας τονίσαμε ιδιαίτερα ότι ακόμη και αυτό το λίγο θετικό που αφορά τους δανειολήπτες δεν εφαρμόζεται από σήμερα. Γιατί έχει προβλεφθεί από τον νόμο η σύσταση ενός φορέα ο οποίος θα αποκτά τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων, θα τους παρακρατά, και αυτός ο φορέας δεν έχει συσταθεί ακόμη και θα συσταθεί το νωρίτερο μετά από 6, 7 ή και 8 μήνες. Άρα σε πρώτη φάση, τουλάχιστον υπάρχει ένα μορατόριουμ να μην οδηγηθούν οι πρώτες κατοικίες σε πτώχευση με βάση αυτό που μόλις είπατε για τον επίμαχο φορέα? Κοιτάξτε, μορατόριουμ υπό την έννοια συμφωνίας πιστωτών και κυβέρνησης μπορεί να υπάρχει, αλλά πώς ελέγχεται αυτό? Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με νομικές ενέργειες οι οποίες παράγουν και αποτελέσματα και συνέπειες. Εάν αύριο το πρωί που πλέον έχουν αρχίσει και επιβάλλονται κατασχέσεις, ήδη έχουν επιβληθεί κατασχέσεις και πρώτης καραντίνας και τώρα διενεργούνται οι πληστηριασμοί. Αν δείτε τη σελίδα των πληστηριασμών, συνεχώς διενεργούνται πληστηριασμοί. Αν επιβληθεί λοιπόν μια κατάσχεση στο σπίτι ενός ευάλωτου οφειλέτη, πώς αυτός μπορεί να προστατευτεί στον ενδιάμεσο χρόνο? Δεν μπορεί να επικαλεστεί σε κάποιο δικαστήριο το moratorium μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών. Το αντιλαμβάνεστε νομίζω αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται εδώ πέρα. Ξέρετε, κύριε Λυρίτση, εγώ θα σας θέσω μια σειρά από ερωτήματα που προκύπτουν και μέσα από το ρεπορτάζ και με βάση τα όσα ακούμε να ανακυκλώνονται διαρκώς, γιατί το επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αγγίζει πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και εσείς είστε ο καθήλυνα αρμόδιος με την έννοια ότι είστε ο επίσημος σύμβουλος επί του θέματος για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. Επομένως, η άποψή σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και θα θέλω λίγο να πάω στην αντίπερα όχθη και να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Μέσω λοιπόν της επίμαχης αυτής πλατφόρμας, οι οφειλέτες δεν μπορούν να διευθετήσουν πλήρως και εξοδικαστικά με έως και 240 δόσεις στο δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με παράλληλη αναστολή κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών κτλ. Πού είναι λοιπόν το κακό, θα μπορούσε να σας ρωτήσει κάποιος? Και είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Κοιτάξτε, πράγματι προβλέπεται μια διαδικασία εξοδικαστικού στο πλαίσιο της προπτωχεύσεως διαδικασίας. Εκεί πέρα όμως έχουμε το εξής πρόβλημα, το οποίο συναντήσαμε σε όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα, γι' αυτό δεν είχαν και αποτέλεσμα. Δεν καθίσταται υποχρεωτική
η συμμετοχή των τραπεζών σε αυτήν την διαδικασία. Τέτοια μοντέλα έχουμε θεσπίσει στη χώρα εδώ και 10 και 12 και 13 χρόνια. Υπήρχε ο νόμος Χατζηδάκη, νόμος Δένδια, ο 4469. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε νομοθετήματα τα οποία πολυδιαφημίστηκαν ότι θα δώσουν αποτέλεσμα στο πλαίσιο αυτό μιας εξοδικαστικής διαδικασίας ρύθμισης, αλλά όταν λείπει το στοιχείο της υποχρεωτικότητας για τη συμμετοχή του πιστωτή και δι της τράπεζας, τότε αυτά τα εργαλεία καταλήγουν ως κάτι το οποίο δεν λειτουργεί. Τα αποτελέσματα του προηγούμενου νομοθετήματος, το οποίο υιοθετείται ολόκληρο σήμερα σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό, που διαφημίστηκε ότι θα ενταχθούν 400.000 επιχειρήσεις, το αποτέλεσμά του ήταν 2.500 επιχειρήσεις να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία, εκ των οποίων περίπου το 80% αυτών των επιχειρήσεων είχαν κυρίως οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσια. Εάν λοιπόν μπορούμε να εντοπίσουμε ένα θετικό σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, mm-hmm. είναι ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα τουλάχιστον για χρέη προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς προς τον ΕΦΚΑ πλέον, mm-hmm. να ρυθμιστούν αυτά τα χρέη με 240 δόσεις, δηλαδή επεκτείνουμε το χρόνο αποπληρωμής και άρα μειώνονται και οι δόσεις και οι υποχρεώσεις των οφειλετών, υπό προϋποθέσεις πάντα, αλλά ανοίγει ένα παράθυρο στο να ρυθμιστούν αυτά τα χρέη. Δεν θα έχει όμως θετικό αποτέλεσμα και το έχουμε τονίσει από την αρχή, δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ρυθμίσεων με τις τράπεζες. Mm-hmm. Επισημαίνω δε ότι ακούμε όλοι αυτές τις ημέρες τις περίφημες 420 δόσεις ρύθμισης με τις τράπεζες, οι οποίες δεν προκύπτουν πουθενά από τον νόμο. Δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια στον νόμο. Δεν τι ξέρω εννοείτε να μας το κάνετε σαφές αυτό, ακόμα ναι, πιο σαφές. Ναι, το κάνω σαφές. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, ρητά λέει ο νόμος ότι ρυθμίζονται στις 240 δόσεις, mm. οι οφειλές που αφορούν τις τράπεζες δεν προσδιορίζονται ποσοτικά οι δόσεις, παρά μόνο επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας εφόσον συμμετέχει στην διαδικασία ρύθμισης, να συντάξει και να φτιάξει μια πρόταση ρύθμισης κατά όπως τη συμφέρει, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία ο οφειλέτης δεν συμμετέχει. Εδώ έχουμε μια διαδικασία take it or leave it. Είτε μια σύμβαση προσχώρησης θα του προσφέρει του οφειλέτη η τράπεζα. Και μιλάμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για όσους δεν έχουν μπει στη διαδικασία της πτώχευσης. Και μιλάμε για το στάδιο προπτωχευτικό που αφορά τους περισσότερους, δηλαδή mm-hmm. πριν φτάσουν στην πτώχευση, mm-hmm. τους δίνει αυτή τη δυνατότητα, πλην όμως δεν θα εφαρμοστεί. Αυτό το έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε, εμείς συμμετέχουμε σε αυτόν τον διάλογο του πτωχευτικού από την πρώτη μέρα που ήρθε το νομοσχέδιο. Και έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι εάν δεν προβλεφθεί υποχρεωτική συμμετοχή των τραπεζών σε αυτή τη διαδικασία, το στάδιο αυτό, το πολυδιαφημισμένο του εξοδικαστικού, θα καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων. Επειδή μιλάμε, κύριε Λυρίτση, για το πιο αυστηρό ίσως πλαίσιο πτώχευσης πανευρωπαϊκά, θα ήθελα να σταθούμε σε μια καλή ρύθμιση, αν υπάρχει, και σε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, σε ό,τι αφορά κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Στην πτωχευτική πια διαδικασία προβλέπεται, υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και όταν μιλάμε για ευάλωτα νοικοκυριά εννοούμε αυτούς οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ, και αυτούς οι οποίοι έχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένες και της αξίας της κύριας κατοικίας. Αυτά είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά. Σε αυτήν λοιπόν τη διαδικασία έχουν την δυνατότητα, αντί επέλθει έξωση από το ακίνητό τους, θα χάσουν την κυριότητα, θα παραδώσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας του σπιτιού τους, αλλά μπορούν να παραμείνουν σε αυτό με την καταβολή ενός μισθώματος, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση την επιτοκιακή ετήσια επιβάρυνση, τέλος πάντων υπάρχει ένας αλγόριθμος επ' αυτού. Είναι μία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θετική ρύθμιση σε όλα τα αρνητικά του νόμου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προστασία κύριας κατοικίας, τουλάχιστον διατηρούμε το δικαίωμα να παραμείνουμε στο ακίνητο. Προσέξτε όμως, αυτό σήμερα δεν λειτουργεί, δεν ισχύει, δεν είναι σε εφαρμογή. Υπάρχει σε εφαρμογή πλήρως ο πτωχευτικός νόμος, πλην αυτής της δυνατότητας των ευάλωτων οικοκυριών. Και εκεί που επισημαίνουμε ιδιαίτερα προς το Υπουργείο και χτυπάμε το καμπανάκι, είναι ότι στον ενδιάμεσο χρόνο
θα διενεργηθούν πληστηριασμοί, θα απολεστούν κατοικίες και θα εξωθούν συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να πληρούν τα τυπικά κριτήρια του νόμου, mm-hmm. αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης. Γι' αυτό και ζητάμε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η και να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας που πρέπει να συσταθεί προς αυτό, να ανασταλούν οι πληστηριασμοί της κυρίας κατοικίας δια νόμου, γιατί έτσι πρέπει, δια νόμου των ευάλωτων οικοκυριών, και να παραμείνει σε ισχύ ο νόμος 3869, ο νόμος Κατσέλη, για να δύναται να προστατεύονται οι συμπολίτες μας μέχρι τότε. Και είναι μια δεύτερη μεγάλη κουβέντα που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Το ενδιάμεσο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να θεσπίσουμε ως χώρα, όταν έχουμε ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση το οποίο αγγίζει το 70 περίπου της 100 και είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Όταν όλες οι οικονομίες των Ελλήνων έχουν επενδυθεί στην ουσία στην ακίνητη περιουσία. Και όταν εξερχόμαστε από μια κρίση υπερδεκαετή που οδήγησε σε φυσική αδυναμία εξυπηρέτησης χρεών, και ταυτόχρονα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά χρέη καταγεγραμμένα παγκοσμίως, θα πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα για το πώς, και μας το επιτρέπουν αυτό και οι ευρωπαϊκοί κανόνες, να το πω έτσι, και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες επικαλέστηκε πριν ο κύριος στο ρεπορτάζ ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, οι οποίοι επιτρέπουν τη θέσπιση κανόνων προστασίας κύριας κατοικίας, με πληρωμή βεβαίως, αλλά με την δυνατότητα να κρατήσουν τα νοικοκυριά τα σπίτι τους. Δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι θεσμικό και κυρίως είναι κοινωνικό. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στη χώρα εάν το επόμενο διάστημα των 7, 8 ή 12 μηνών διενεργηθούν 70 ή 80 πληστηριασμοί ακινήτων ανθρώπων, οι οποίοι λόγω της κρίσης του προηγούμενου διαστήματος περιήλθαν σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Και ταυτόχρονα το μήνυμα το οποίο δίνουμε στους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Οι άνθρωποι δηλαδή που ενδεχομένως τα χρόνια της κρίσης άντεξαν, πλήρωναν τα δάνειά τους, αλλά επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, ερχόμαστε σήμερα και τους λέμε ότι η μόνη διέξοδος από αυτή την αδυναμία που ανυπετείως περιήλθατε είναι να απολέσετε το σύνολο των ακινήτων σας, όχι απλά την κυρία Κατοικία, το σύνολο των ακινήτων σας και να βρεθείτε πτωχευμένοι. Κύριε Λυρίτση, αυτά είναι τα προσφερόμενα έργα. Επειδή και ο χρόνος πιέζει, θέλω λίγο να σας πάω σε κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει και η άποψη ότι όσοι αντιδρούν, το κάνουν επειδή από πίσω βρίσκονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Πώς λοιπόν θα γίνεται ο συγκεκριμένος διαχωρισμός, ανάμεσα δηλαδή σε αυτόν που το κάνει με δόλο και σε αυτόν που πραγματικά δεν έχει να πληρώσει? Εγώ νομίζω ότι πρέπει σε αυτή τη χώρα να συμφωνήσουμε στα βασικά. Εάν κάποιος είναι δόλιος ή μη, μέχρι τώρα είχαμε πει ότι αυτό το αποφασίζει ο φυσικός δικαστής, αυτός που συνταγματικά επιτρέπεται να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό. Αυτό ξέραμε μέχρι σήμερα, μέχρι χτες. Από σήμερα λοιπόν αυτόν τον διαχωρισμό θα τον κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες, με τα δικά τους κριτήρια και με τα δικά τους δεδομένα. Δηλαδή έχουμε βάλει στην ουσία τον λύκο να φυλάει το κοπάδι. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητούμε από τον δανειστή μας να προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους του αν κάποιος είναι καλόπιστος ή κακόπιστος. Πρέπει να έχουμε έναν τρίτο να το προσδιορίζει αυτό και στην ένωμη τάξη μας πρέπει να είναι ένας δικαστής. Λοιπόν, το αντιλαμβάνεστε και αυτό νομίζω. Πρακτικό ερώτημα. Είμαι ο φιλέτης. Χρωστάω σε 5 διαφορετικούς ιδιωτικούς οργανισμούς, στο δημόσιο κτλ. Τα βρίσκω με τους 4 εξ αυτών, αλλά ένας με οδηγεί σε πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Κοιτάξτε, θα πτωχεύσει σε αυτή την περίπτωση, εφόσον εκδοθεί τέτοια δικαστική απόφαση, αλλά εάν τα έχει βρει με τους 4, να το πω έτσι πρακτικά, γιατί αυτοί οι 4 μαζεύουν πάνω τους το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους, που ξεπερνά το 80% του, το 60% του χρέους τους, σε αυτή την περίπτωση υποχρεωτικά μπαίνει και αυτός ο οποίος δεν συμφωνεί. Εάν πάντως ο κύριος πιστωτής μας δεν συνενεί σε μία ρύθμιση και μας πτωχεύει, σε αυτήν την περίπτωση θα χάσουμε την περιουσία μας και θα συμπαρασυρθούν και οι υπόλοιπες οφειλές. Και έχουμε φυσικό δικαστήριο πια? Το δικαστήριο πλέον, το μόνο το οποίο κάνει είναι να βγάζει απόφαση πτώχευσης. Αυτό κάνει το δικαστήριο. Επιτρέπεται έφεση κατά της απόφασης? Κατά της απόφασης προβλέπονται όλα τα ενδικά μέσα, προβλέπονται κανονικά.
Μάλιστα. Δεν θα μπορούσε να μην προβλέπεται κάτι τέτοιο. Θα ήταν πλήρως αντισυνταγματικό. Λοιπόν, δεν ξέρω, κλείνοντας, κύριε Ελυρίτση, αν θέλετε να επισημάνετε κάτι που ενδεχομένως μας διέφυγε όση ώρα συζητούσαμε και πρέπει να το γνωρίζουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, πάμε σε μία άλλη εποχή στην οποία θα δούμε πράγματα τα οποία την προηγούμενη δεκαετία βιώσαμε στις χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, είναι πρόσφατα τα παραδείγματα. Εμείς κάνουμε για άλλη μία φορά και δημόσια έκκληση στην κυβέρνηση να ξαναδεί το θέμα της εφαρμογής του νέου πτωχευτικού κώδικα και να θεσπίσει κανόνες προστασίας της κυρίαρχης κατοικίας. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά.